Καλώς ήρθατε στο wikifi.gr. Πάμε να φτιάξουμε παρέα, εύκολα και γρήγορα, ένα κέικ. Τι θα χρειαστούμε? 250 γραμμάρια βούτυρο, 250 γραμμάρια ζάχαρη, μία κουταλιά της σούπας γάλα, ένα μπέικιν, ένα σπινάκι ρούμι, μία βανίλια, 3 αυγά, μία πρέζα αλάτι, 3 κουταλιές της σούπας κακάο, ξύσμα από ένα λεμόνι και 370 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα χτυπήσουμε το βούτυρο με το σύρμα σε μεσαία έως γρήγορη ταχύτητα ανάλογα το μίξερ για 2 με 3 λεπτά περίπου, μέχρι να φρατέψει. Προσθέτουμε τα αυγά και ξαναχτυπάμε πάλι για μισό λεπτό σε μεσαία έως γρήγορη ταχύτητα. Βάζουμε και τη ζάχαρη και ξαναχτυπάμε. Τώρα θα προσθέσουμε το ρούμι, το γάλα, τη βανίλια, μία πρέζα αλάτι και το ξύσμα. Θα ξαναχτυπήσουμε πάλι για μισό λεπτό. Τώρα θα προσθέσουμε το μισό αλεύρι και το μπέικιν και θα ξαναχτυπήσουμε πάλι για μισό λεπτάκι. Προσθέτουμε και το υπόλοιπο αλεύρι. Καθαρίζουμε λίγο τα τυχώματα και ξαναχτυπάμε πάλι για μισό λεπτάκι σε μεσαία έως γρήγορη ταχύτητα, ανάλογα το μίξερ πάλι. Το μείγμα μας είναι έτοιμο, να το βάλουμε στη φόρμα. Παίρνουμε μία φόρμα, εάν δεν είναι από σιλικόνη, θα πρέπει να τη φωτειρώσετε και να την αλευρώσετε καλά για να μην σας κολλήσει. Αδειάζουμε το μισό μείγμα μέσα. Το στρώνουμε να πάει παντού. Παίρνουμε το υπόλοιπο μείγμα που μας έμεινε και θα το χτυπήσουμε με το κακάο για ένα λεπτό περίπου σε μεσαία ταχύτητα. Είναι έτοιμο και το αδειάζουμε από πάνω. Το κουνάμε και λιγάκι και είναι έτοιμο να πάει για ψήσιμο. Το κέικ το ψήνουμε στους 180 βαθμούς με 200, χαμηλά στο φούρνο μας, για 1 ώρα και 10 λεπτά. Στο ενδιάμεσο μπορείτε με μία οδοντογλυφίδα να το τρυπήσετε και αν στην οδοντογλυφίδα μείνει λίγη ζύμη, σημαίνει ότι δεν είναι έτοιμο, χρειάζεται λίγο ακόμη. Έτοιμο το κέικ, θα το ξεφορμάρουμε μόλις κρυώσει. Το κέικ κρύωσε και θα το ξεφορμάρουμε. Παίρνουμε ένα πιάτο, το βάζουμε πάνω στη φόρμα και το γυρίζουμε ανάποδα. Βγάζουμε τη φόρμα. Έτοιμο το κέικ μας. Φτιάξτε και εσείς μαζί με αυτό το υπέροχο κέικ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Και μην ξεχνάτε, ρωτήστε μας και θα σας δείξουμε στο wikifi.gr.